Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και ήρθε η ώρα ακόμα βίντεο. Σε αυτό θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου ζώο, ένα από τα αγαπημένα μου θαλάσσια ζώα. Και αυτό δεν είναι παρά άλλο από αυτό εδώ πέρα το πλάσμα. Αυτό το πλάσμα, βλέπετε στην εικόνα, θα σας δείξω κι άλλες στη συνέχεια του βίντεο, είναι το γιγάντιο καλαμάρι. Ή αλλιώς, Αρχιτίθις ντουξ. Είναι κατά πολλούς ένα από τα πιο σπάνια ζώα του πλανήτη και ένα από τα λίγα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να θεθεί ζωντανά. Σε αυτό το βίντεο θα περιγράψουμε λίγο το κολοσσό καλαμάρι με χαρακτηριστικά του, αλλά θα δούμε και λίγο και το άλλο είδος, παρόμοιο είδος με το γιγάντιο καλαμάρι, το κολοσσό καλαμάρι. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το γιγάντιο καλαμάρι, ή αλλιώς Αρχιτίθις ντουξ, είναι κεφαλόποδο μεγάλων διαστάσεων που ζει σε μεγάλα βάθη στους ωκεανούς. Το γένος λοιπόν περιλαμβάνει 8 και 8 είδη, που ορίζει το νέο εξωτερικό μας φτάνει μέχρι μικροπλοκάμια στα 13 μέτρα, ελληνικών τα 10. Μόνο το κολοσσό καλαμάρι, αυτό εδώ πέρα το είδος, είναι μεγαλύτερο, μπορεί να φτάσει σε μήκος στα 14 μέτρα και είναι μεγαλύτερο. Ο μανδύας έχει μήκος περίπου 2 μέτρα, πάνω μεγάλο μεγεθός, το γένος καλαμάρι είναι μεγάλο ζώο που μπορεί να παραδειχθεί λιγότερο. Σύμφωνα με το Σεπτεμβρίου 2004, ερευνητές από την Αγγλική Επιστημών της Ιαπωνίας και της Ομοσπονδίας Πεπαβέντων Πατανών της Καβάρα, φορέψαν την απόλυτη φάγκα των ζώων από το καλαμάρι στο φυσικό του περιβάλλον. Η ίδια ομάδα και μεταγράφησαν ένα πετυχημένο γάλα καλαμάρι για πρώτη φορά στις 4 Δεκεμβρίου του 2006. Όπως όλα καλαμάρια, ένα γάλα καλαμάρι έχει ένα μανδύα, χορμός και 10 προκάμια. Να σας δείξω λίγο τις φωτογραφίες που έχω. Μία είναι εδώ, μία είναι εδώ, η άλλη είναι εδώ πέρα. Θυμάστε τη φωτογραφία με το γιγάντιο καλαμάρι που ήταν σε αυτές την Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, η οποία θέθηκε φάρσα. Ναι, εδώ πέρα, αυτή εδώ, ήταν η μία φωτογραφία. Ναι, δεν την έχω, καθώς είναι μέσα στην έρευνά μου. Ναι, εδώ πέρα κι άλλο γιγάντιο καλαμάρι, είναι μεγάλο από τα αγαπημένα μου ζώα. Αλλά και μία από τις πιο πρότυπες φωτογραφίες στην ιστορία της φυσικής ιστορίας. Να, οι διαστάσεις του γιγάντιου καλαμαριού και οι διαστάσεις του κολοσσού καλαμαριού κάνουν το γιγάντιο πάνω το κολοσσιαίο. Να, πως μοιάζει εξωτερικά. Να, από τις αρχαίους μύθους. Και να, και ένα είδος γιγάντιου καλαμαριού χαλημένο σε ένα μουσείο. Θυμάστε πριν από μερικούς μήνες που σας είχα ένα βιντεάκι σχετικά με το Χάκεν? Εκεί πέρα είχα αναλύσει λίγο το γιγάντιο καλαμάρι, αλλά όχι τόσο εξενυχιστικά όσο το κάνουμε τώρα. Το είχα αναλύσει και πέρα για λίγο, καθώς ο μύθος του Χάκεν στήριζεται πάνω σε γιγάντια καλαμάρια σε σχέση με άλλους θρύλους και ίσως να έχει εξήγηση. Αλλά δεν λέω ότι είναι απαραίτητα το γιγάντιο καλαμάρι υπεύθυνο για τις εμφανίσεις του Κράκεν, αλλά από όλα όλα συμβαίνει να είναι αυτό. 8 μικρά βραχίονες και 2 πλέον προκάμια, τα μεγαλύτερα γνωστά προκάμια ανάμεσα στα κεφαλόποδα. Οι βραχίονες από τα προκάμια που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μήκος του, καθώς έχει πολλαπλασιαστεί από ό,τι ο κύριος τελευταίος της φάνης φυσιτήρας. Επιστημονικά τα εμμηνωμένα θεγνήματα έχουν μέσα εκατοντάδες σε αγαρία χιλιάδων χιλιογραμμών. Στις εσωτερικές εισφάνειες των βαρχαίων για να προκαμμένουν φέρνουν εκατοντάδες υποσχερικούς με αναζητήρες, βεντούζες. Μετά με το 2-5 εκατοστό καθένα, αποτιμένο σε ένα μίσχο. Περιφέρει με ζητήρια που φέρει και μικρά. Παντά λεπτά, αχτυρίδια τύχη δίνει. Αυτά με καθαρτή είναι ανάπτυξη που προκαμμένουν βεντούζες, με όλα τα συγγραμμένα να γρατζώσει τα θύματα του. Κυκλικές σουλές από βεντούζες πάνω στο κεφάλι του εισιτήρια να επιτεθεί η γάρια γραμμένα που γίνει κοινέ. Χάρη βαρχαίωνα, οι προγράμμοι χωρίζονται σε τρεις περιοχές. Τον καρπό, κάρπους, χέρι μάνους και δάχτυλο και δάχτυλους. Λέω και τα ελληνικά, αλλά και την ελληνική ονομασία. Ο καρπός φέρει πυκνές ομάδες βεντούζων, 6-7 αγωνιστές, αγκάσεις, σειρές. Το χέρι είναι ευρύτερο, πλώς άχρος του πλοκαμιού και φέρει διερευνές βεντούζες σε 2 σειρές. Ο δάχτυλος είναι έγκριο και πλοκαμιού και βάζει το πλοκαμιού να χρησιμοποιήσουμε ένα κύκλο γύρω από το λάφος, όπως τα κεφάλαια. Τα γιγάντια καλαμάρια έχουν μερικά πτερίγια στο πίσω μέρος των μανδύων που χρησιμοποιούνται για μετακίνηση, όπως και τα κεφαλόποδα
που επιβαθούν οι επιδόσεις νερού. Το νερό που έχει εισάγεται από τα μέσα κοιλότητα της Ολλανδίας, σήμερα κινείται διαμέσου του συμφωνιού σε παλούς εθνικούς παλμούς. Μπορεί επίσης να κινηθούν με γρήγορα τα επιχείρηματα της κοιλότητας επίσης με νερό, η συνέχεια οι μύες συστέλλονται και το με το νερό μέσα από τη συμφώνη. Τα καλαμάκια αναπνέουν με δύο μεγάλα βράχια που βρίσκονται με μια κοιλότητα της Ολλανδίας. Το ηλεκτροφορικό σύστημα του είναι κλειστό, ενεργείται χαρακτηριστικό για φαλόπαδα, όπως τα καλαμάκια περιέχουν χρώμα μελάνη που συμβαίνει να προτεύσει τα ζώα. Το ίδιο καλαμάρι έχει συγκεκριμένο νευρικό σύστημα και στέλνει το εγκέφαλο. Μέσα στις επιστήμες έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει πίσω μεγάλα τα μάτια που κάθε τον πλάσμα σε σχέση με το γνωστό καλαμάρι, με τουλάχιστον 27 χρωστά σε διάμετρο με 9 χρωστά, 9 χρωστά χώρι και σφαγμένη ιχθυόσαυρη, ενώ σε 2 μεγάλα τα μάτια. Το μεγάλο μέρος μπορεί να δεχθούν κάτω το φως, συμπεριλαμβάνω της βοταβίας, το οποίο είναι σπάνιο σε βαθιά νερά, καθώς το σύμπαν καλαμάρι ζει σε βαθιά νερά. Τα μεγάλα καλαμάρια πιθανόν δεν μπορούν να δουν το χρώμα, καθώς να παρατηρούν μικρές διαφορές στον τόνο, το οποίο είναι σημαντικό στη συνέχεια του υψηλού φωτισμού στο βαθύ ωκεανό. Το μεγάλο καλαμάρι είναι το δεύτερο παλάκιο και το δεύτερο σημαντικότερο αγρόνι πάνω στο ασπόνδυλο. Μόνο το κλωστό καλαμάρι με στο δάχτυλο της Χαμιλτόνη είναι μεγαλύτερο, το οποίο μπορεί να έχει μανδύα σαν διπλάσια σε μήκος. Αρέσει καθημερινά και φαλόποδα, εμφανισμένα από το αμύφορο γενικού τέο τη Οθυθέλη, το κυριαρχικό κυριαρχικό χέρι του Θέλη, και με την αυτιλοειδέα στο ροδοβοκείο Χαμηλοκέρα, πάνε μεγαλύτερα. Το μέρο του γέρου Καλαμαριού, ιδέα το αστυνομικό μήκο, ξανά έχει υπερεκτιμηθεί. Οι διαφορέ δείγματα ξυπνούν τα 20 μέτρα σε μήκο, είναι βέβαιο στι δεδομένε. Αλλά δεν είναι επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Σύμφωνα με τον ειδικό καλαμάρια Steve O'Shea, τα μήκη είναι πιθανό να επιτεθούν αν συμμετοχθεί για το μήκο των μεγάλων πυραμιών. Με εξέταση, με βάση την εξέταση 130 δειγμάτων και των άφων του, του έδωσαν μεγάλε αισθητήρε, με δύο σημαντικέ σε γέλο καλαμαριών, είναι γνωστό ότι δεν υπερβαίνουν τα 2,25 μέτρα. Συμπεριλαμβάνοντα το κεφάλι και του αρχιώνε, αλλά και τα μυαλά ποκάμια, το μήκο είναι πολύ σπάνιο, υπερβαίνει τα 5 μέτρα. Το μέσο συνολικό μήκο του κλιμάρει στα 13 μέτρα για τα θηλυκά, 3 μέτρα για τα στενικά, με το οποίο επίση επιθέτει μέχρι να έχουν το δύο μοναχών προκαμίων. Τα έργα γραμμένα παρουσιάζουν σε εξωτερικό δημορφισμό, το μέσο βάρος προηγείται σε 255 κιλά για θετικά και 150 για τα ασθενικά. Πρώτα τις μελέτες έχουν δείξει ότι τα έργα γραμμάρια τρέφονται με ψάρια βαθύων υδάτων και άλλα είδη γραμμαριών. Κάνουν το θέαμα που παίρνουν στα δύο μεγάλα του προκάμια, αλλά πάνω τα εφητόρια με τις οδοντές φιντούζες, άχρα, και θα φέρει με το ισχύο λάμφος, συνεμαχίζει με τη μικρή γλώσσα και μικρά δόντια άρουλα πριν φτάσει στο εσωφάγο. Πιστεύω ότι είναι μοναχή κυνηγή, καθώ μόνο με μεμονωμένα καλαμάρια πιαστή θα δείτε το πιταλάδο. Παρά το γεγονό ότι το ψυχρή καλαμαριών παλεύονται με τράτε σε έδρα τη Νέα Ζηλανδία και συνδέει με το τοπικό είδο Μαρχούνο Νοβεζιντάε, αυτό το είδο δεν αντιλαμβάνεται το τοπίο του καλαμαριού. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλαμάρια, είναι μεγάλο χρόνο τη Νοβεζιντάε, δεν πρέπει με τέτοια ζώα. Ποιοι είναι οι θηρευτέ? Τα μόνα παλιά που έβαλε με ελληνικά καλαμάρια και γιόρες είναι φάνε θυσιτήρες αλλά και φάνε σπιλότη. Μπορεί να ενετεύονται με επίσης με αυτά επίσης. Τα ελληνικά θηρεύονται από χαρή με παθήν υδάτων. Και άλλα ψάρια. Επίσης θυσιτήρες είναι γεγραμμένο στον τοπισμό γιόρων καλαμάριων, επιθυμούν να προσπαθήσουν να μετρήσουν το καλαμάρι. Φαντάζεστε μια μάχη μεταξύ του γιόρου καλαμαριού και τη φάνε Λεβιάθαν με βιλέι, με τη φάνε θυσιτήρα που επίσης ποτέ, ή ακόμα χειρότερα μια μάχη μεταξύ του Μεγάλου Καλαμαριού και του Μεγαλόδοντα, του Μεγάλου Καχαρία στην ιστορία. Φαντάζεστε λίγο να γίνει μια μάχη ανάμεσα σε αυτά τα τρία ζώα. Η μισή θα είναι επική. Το κολοσσό καλαμάρι δεν είναι σίγουρο σαν θα νικούσε, αλλά είναι πολύ βαρύ ζώο, δηλαδή πολύ σπάνια θα μπορούσε να επιτεθεί γρήγορα σε ένα ζώο. Με σχέση του Μεγάλου Καλαμαριού και του κολοσσού Καλαμαριού, είναι πολύ πιο μεγάλο σίγουρα, κατά 2 μέτρα. Να το πω το γλωσσό καλαμάρι που πιάστηκε στα δίκτυα το 2007. Και εδώ πέρα μια σχέση μεταξύ κολοσσού καλαμαριού και γέρου καλαμαριού. Τα γυγάρια καλαμάρια είναι πολύ δεδομένα και πατριώτες στους ωκεανούς του κόσμου. Δεν είναι συμπαντικά για την φυσικά πλάνη του Ατλαντικού ωκεανού, έχοντας ειδικά στην Αιγύπτου, την Νοβηγία, τις Βορειοανατολικές νήσους, τις Ισπανίες, τις Αζόρες, την Μαδέρα, τον Ατλαντικό και την Αφρική. Στο Βερολίνο γύρω από την Ιαπωνία και στον Ανατολικό Ειρηνικό γύρω από την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Τα δείγματα είναι σπάνια, στα τροπικά και πολιτικά και βιβλιοθηκά πλάτη.
Κατεχόρηση γαναμονομή του Γιάννου Καραμαλίου δεν είναι εντελώ γνωστά. Αλλά τα δεδομένα ενδείγματα παρέθηκαν στι μετάρρυξει και ελεγγύε περιφάρου σε αυτήν την περίπτωση σε ευνοϊκή φαναβάθων. Ενδεχομένω από 300 με 1000 μέτρα. Τώρα πάμε στην πιο πολύτιμη ιστορία του Γιάννου Καραμαλίου. Το να πιαστεί σε φωτογραφία. Από την αρχή του 21ου αιώνα, το λιγάρι χαλαμάρι ήταν ένα από τα λίγα μεγάλα ζώα που είχαν πιαστεί στην κάμερα. Ένας βιολόγος της ναυτιλίας, ο Ρίτσαρντ Έλις, περιέγραψε το λιγάρι χαλαμάρι την πιο πολύτιμη φωτογραφία στην ιστορία της φύσης. Το 1993 βγήκε η φωτογραφία στο background. Μπορείτε να δείτε με ένα γέρο καλαμάρι που αρχικά γραφοποιήθηκε ως αζητήθης ντουξ το γέρο καλαμάρι στην ουσία, αλλά το γέρο αποδέθηκε ότι ήταν ένα πεθαμένο ή αργό πεθαμένο ονικείο ρομπούστα, ένα άλλο είδος καλαμαριού πολύ μικρότερο από το original. Το πρώτο γέρο καλαμάρι πιάστηκε το 2001, αλλά η πρώτη φωτογραφία ενός γέρο καλαμαριού είναι αυτή εδώ. Η φωτογραφία αυτή πιάστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2002 στην παραλία Γκοσίκη, στο μήνο Κιό της περιφέρειας Κιότο στην Ιαπωνία. Το Άνιν Ζω πιάστηκε στη φωτογραφία ήταν γέρο καλαμάρι, μήκους 2 μέτρων σε μέγεθος και σε μέτρο πλατή. Πιάστηκε μέσα στα νερά, όπου ήταν υπέρβαρο. Το είδος ανανιχέθηκε από τον Γκοτσάρου του Γκούσια ως ένα γέρο καλαμάρι. Πέθανε μετά από λίγο και σήμερα είναι βασιζόμενο μέσα σε μία θήκη σε ένα μουσείο. Λίγο χρόνια αργότερα, το 2004, μία ομάδα του Τσέμι Κουντουέρα και του Κιώση Μόρι, ανοιχτά της Ιαπωνίας της Onogashara World Wilderness Association, πιάσανε ένα live γέρο καλαμάρι στην φωτογραφία. Οι φωτογραφίες δίνουν ένα γέρο καλαμάρι σε βάθος 900 μέτρων. Το καλαμάρι δίνει να πλησιάζει την κάμερα και σχέση απομακρύνεται με γρήγορους ρυθμούς. Οι φωτογραφίες ελευθερώθηκαν στο κοινό λίγες μέρες αργότερα και ανοιχνεύτηκαν ως ένα γέρο καλαμάρι. Και τον Νοεμβρίο του 2006, ένας Αμερικανός ερευνητής αλλά και δίτης, ο Σουρ Κασέλ, αναδείχθηκε μια αποστολή στον κόλπο της Καλιφόρνιας, όπου με τον λόγο να φωτογραφίσουν και να βιντεογραφίσουν ένα γέρο καλαμάρι σε φυσικό του περιβάλλον. Η ομάδα εφάρμοσε μία novel filming method. Χρησιμοποίησαν ένα καλαμάρι Humboldt με μία μεγάλη κάμερα, ώστε το γέρο καλαμάρι να το πιάσει και να φωτογραφίσει η κάμερα. Έγινε τελικά, πιάσανε το καλαμάρι τρεις φορές και το φωτογραφίσανε. Πάμε να δούμε λίγο και το κολόσιο καλαμάρι, το δίδυμο αδελφό του είδος, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο, το μεσοτήθης χαμιλτόνι ή αλλιώς κολοσσίο καλαμάρι ή αλλιώς ανταδίγο καλαμάρι, είναι το μεγαλύτερο είδος καλαμαριού στον κόσμο. Ζυγίζει πάνω από 495 κιλογραμμάρια, έτσι λες μάθαμε από το μεγαλύτερο είδος που έστηκε ποτέ. Το είδος μοιράζεται είδες ατομικές συμβάσεις που είναι με το γιάρο με το καλαμάρι, αφού είναι ακριβώς το ίδιο είδος, αλλά λίγο μεγαλύτερο. Απειλείται από τις μεγάλες καλαμάρες, από τις μεγάλες φάλαινες σπέρμ ή αλλιώς φάλαινες φυσιτήρες. Τα πρώτα είδη πιάστηκαν το 1925. Το 1981 πιάστηκε ένα είδος ενήλικο και αντρικό και το 2003 πιάστηκε ένα δεύτερο είδος. Το 2007 πιάστηκε το μεγαλύτερο είδος κολοσσίου καλαμαριού στον κόσμο, ζυγίζοντας 445 κιλογραμμάρια, 1091 λίβρες και σήμερα είναι σε μουσείο στη Νέα Ζηλανδία. Το κολοσσίου καλαμάρι έχει ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με το γιγάντιο, αλλά έχει κυρίως ανεπτυγμένη όραση. Απειλείται από τις φάλαινες φυσιτήρες. Τον Αύγουστο του 2014, η ΤΕΠΑΠΑ έπιασε ένα δεύτερο μεγάλο κολοσσό καλαμάρι
2004. Ήταν θηλυκό, ήταν μήκος 3,5 μέτρων και ζύγησε 350 κιλογραμμάρια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Σας έδειξα εδώ πέρα τις φωτογραφίες που έχω. Έχω αρκετές από το γιγάντιο καλαμάρι. Είναι από ένα από τα αγαπημένα μου θαλάσσια ζώα. Η αγαπημένη μου φωτογραφία από το γιγάντιο καλαμάρι είναι αυτή εδώ. Το πρώτο είδος που πιάστηκε ποτέ στην κάμερα. Πολύ αγαπημένη μου φωτογραφία συγκεκριμένη. Να, να την αναλύσω από κοντά. Κάτσε, να κάνω και ένα σήμα. Παιδιά, να ξέρετε, υπάρχουν και άλλα καλαμαριών, δεν είναι μόνο το μοναδικό, ούτε ο κολοσσός είναι το μοναδικό, αλλά αυτό το καλαμάρι είναι μακράν το αγαπημένο μου θαλάσσιο είδος. Το αγαπημένο μου χερσαίο είδος και μέσα σε είδος θηλαστικών είναι ο θηλακίνος. Τον έχω κάνει και σε βίντεο αναλυτικό, μπορεί να πάνε να το δείτε από αλλού, στο YouTube, αν είστε ακόμα μέσα. Μόνο καλαμάρι αυτό θα παραμείνει για πολύ και το αγαπημένο μου θαλάσσιο είδος. Φυσικά, ίσως να βάλουμε σε αμφισβήτηση, καθώς θα φάει ένα Λεβιάθαν με Βιλέι, αν και δεν είναι εξαφανισμένο πλέον, τι να πάει πριν να γίνει αυτό το αγαπημένο μου, αλλά να μην θα το παρακάνουμε. Το αγαπημένο μου είδος είναι το κολοσσιαίο καλαμάρι και το γιγάριο καλαμάρι. Μα να το πούμε καλύτερα το γιγάριο καλαμάρι. Το κολοσσιαίο, θα το βάζα και στην τρίτη θέση, το βάζα και στην τέταρτη, μπορεί να το βάζα και στην πέμπτη. Δεν το προτιμώ σαν είδος. Παρακάτω είναι το κολοσσίο, παρά το κολοσσίο. Να δείτε τη διαφορά. Αν και φωτογραφίες δεν είναι και πολλά, πάρω σας να δείτε κάποια πράγματα. Δείτε τη διαφορά ενός κολοσσίου καλαμαριού εδώ πέρα και ενός γιγάντιου εδώ πέρα. Εντάξει, βέβαια η φωτογραφία αυτή τα δείχνει όλα. Αλλά, αν εξαιρέσουμε το Λεβιάθαν με Βιλέι ή αλλιώς το Λεβιάθαν του Μέλβιν, αυτό το γυάλο καλαμάρι, αυτό εδώ και όλα αυτά εδώ πέρα. Έχω και άλλες φωτογραφίες, δεν είναι μόνο η μοναδική. Ναι, και αυτή η φωτογραφία μου αρέσει πολύ. Είναι και άχρωμη κιόλα, είναι αυτή εδώ πέρα ένα σκόμαυρη. Αυτή πότε την έβγαλα, πριν από λίγους μήνες. Δεν είναι παλιά φωτογραφία, την έβγαλα πολύ καιρό. Δεν είναι πολύ παλιά όμως. Αλλά είναι, ξέρετε κάτι, το γυάλο καλαμάρι είναι ωραίο ζώο. Αξίζει πολλά. Μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι λαμβάνει τώρα. Κάτι είναι σπάνιο. Σε σχέση με άλλα είδη ζώων, τη θάλασσα ειδικά, είναι πολύ σπάνιο. Είναι πιο σπάνιο και από τα μεγαλόδοντα, αν υπάρχει ακόμα. Ο μεγαλόδοντας δεν είναι αμφίβολα να υπάρχει ακόμα, εκτός αν υπάρχει κάπου στα βαθιά νερά και ίσως απλά δεν έχει ανοιχτεί ακόμα. Πάντως να ξέρετε ότι το γιγάντιο καλαμάρι, αυτό εδώ πέρα το ζώο, που έρχεται στη φωτογραφία, το πρώτο καλαμάρι που πιάστηκε ποτέ στην εικόνα της κάμερας που περιγράφηκε φυσικά από την φωτογραφία στην ιστορία της φύσης και μάλλον έτσι το βάζα και από την φωτογραφία στην ιστορία των ζώων ήταν ένα από τα ελάχιστα ζώα που είχε φωτογραφηθεί ζωντανά και ταιριάζει στο είδος της μεγαφάουνας. Μεγαφάουνα σημαίνει μεγάλα ζώα. Μέγα ζώα, μεγάλα θηλαστικά, τα οποία δεν είχαν πιαστεί στην κάμερα. Ταιριάζει εκεί πέρα. Αλλά έτυχε τελικά να πιαστεί στην κάμερα. Και να ξέρετε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν ξέρετε τι θα γίνει και μετά. Αν θα προκύψει ένα άλλο ζώο. Υπάρχει τώρα, όπως κάναμε και στα ηφαίστεια, ας κάνουμε τώρα μια σύγκριση στα ζώα. Ότι το αγαπημένο μου ζώο ξηράς είναι θηλακίνος. Μετά είναι ο διάβολος της Τασμανίας και μετά είναι... Πού είναι μετά? Ήταν η σάολα. Αυτό πολύ σπάνιο ζώο. Θάλασσες είναι το γιγάντιο καλαμάρι, εδώ πέρα. Μετά είναι η Λεβιάθαν με Βιλέι, η φάλαινα. Μετά είναι ο μεγαλόδοντας. Μετά είναι η φάλαινα του Έκτορ, ένα από τα πιο σπάνια είδη φαλαινών και δελφινιών στον κόσμο. Μετά είναι το κολοσσίο καλαμάρι στην πέμπτη θέση, πέμπτο και κατεδρομένο. Και μετά είναι το τελευταίο, το δελφίνι Παϊτζή. Το οποίο εξαφανιστεί βέβαια, οπότε δεν είναι σωστό να το συμπεριλαμβάνουμε, αλλά εγώ το συμπεριλαμβάνω. Ξέρετε,
Το κολοσσό καλαμάρι δεν το πολυχωνεύω για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ' αρέσει. Δεν μου βγάζει και συμπάθεια στο το ριγάντιο. Κοίτα, ξαναδείτε τι φωτογραφίες. Και βασικά, δείτε και μια σύγκριση. Κάνουμε και μια σύγκριση, μια και είμαστε εδώ πέρα. Κολοσσέο ή Γάντιο. Τι λέτε εσείς. Για πείτε μου εσείς τι νομίζετε. Έχω δει και να λέω ότι ο Γιώργος Καλαμάρι είναι το πιο συμπαθητικό ζώο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ή να θεωρήσω και να πω ότι άτοχο το κολοσσέο Καλαμάρι το καλύτερο όλων. Δεν είναι το καλύτερο, σίγουρα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε πάρα πολύ όσο το Ιγάριο, ξέρουμε περισσότερο από το Κολοσσέο, σίγουρα. Αλλά και εγώ που δεν είμαι ούτε φυσιολάτης, φυσικά είμαι φυσιολάτης, απλά δεν είμαι τόσο συνάδελφος των ζώων. Ξέρω πολλά πράγματα, αλλά αυτά τα ξέρω από γνώσεις γενικευμένες, δεν ξέρω κάποιο συγκεκριμένο site, ούτε διαβάζω από πουθενά. Όλα αυτά τα ξέρω πέρα σε δικές μου γνώσεις. Και βασικά, ξέρετε κάτι, όσο είναι και το Μεγαλόδοντα, όσο λέγανε και το Μελιβιάθαν, είναι μας δείχνει και το κολοσσό καλαμάρι και το γιγάντιο καλαμάρι και ο Λεβιάθαν και ο Μεγαλόδοντας μας δείχνουν πόσο τρομακτικός είναι ο πληθυσμός της θάλασσας. Και ειδικά για μένα που φοβάμαι πολύ το πληθυσμό της θάλασσας σε πολύ μεγάλο βαθμό, θάλασσα φοβία που λέμε, τι υπάρχει κάτω από το βαθύ νερό ή ας πούμε εγώ με χειρότερα σύμφωνα με μαυρίλα, κάτι να μην ξέρουμε. Τουλάχιστον προτιμώ να μην ξέρω. Α, να σα πω κάτι τελευταίο. Ότι για τον Γιάννη Χαλαμάρη. Ότι ο μύθος του Κράκεν που είχαμε δει και σε εκείνο το βίντεο το παλιό που είχαμε κάνει, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό, δεν εξηγούσε απόλυτο μύθο. Εξηγούσε περισσότερο την αληθινή ιστορία πίσω από το Κράκεν. Ότι η ιστορία του Κράκεν ήταν συνδεδεμένη με το Γιάννη Χαλαμάρη. Το ξέρω πολύ λογικό. Γιατί επηρεάζονται αυτά τα ζώα, επηρεάζονται από το Abyssal Gigantism, που είναι γαριασμό. Για μεγάλα βάθη, που κάνουν μεγάλα προβλήματα στα ζώα. Δεν είναι όλα ρόδινα σε βάθια θάλασσα. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Ειδικά δεν τα ζώα βλέπουν ποτέ το φως. Είναι κάτι πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο να είσαι ζώο σε βάθια θάλασσα. Εδώ πέρα μάλιστα, να σα το δείξω, είναι και μέσα εδώ πέρα και δείτε πότε θα ξανάρθουμε. Να ξαναδείξουμε τόσο αναλυτικά ένα ζώο. Έχω εδώ πέρα ένα άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ πέρα με τα ζώα. Σα έχω εδώ πέρα πολλέ φωτογραφίε από ζώα τη βαθιά θάλασσα. Το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ. Θα γίνει τώρα χάλια, το ξέρω. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ο Επιτοκαχαρίας ή αλλιώς Thrilled Shark. Τώρα έγινε χάλια αυτό. Θα το φτιάξω ίσως off camera. Α, βασικά μας δείχνει πόσο δραματικός είναι ο βυθός θάλασσας, σίγουρα. Άρα τώρα να φέρω το άλμπουμ εδώ πέρα, να ξαναβάλω τις φωτογραφίες στις θέσεις τους. Καθώς δεν είναι αξίζει να έχω κάνει τη δουλειά, να τη χαλάσω έτσι απλά. Λοιπόν, οπότε φέρουμε το άλμπουμ εδώ πέρα. Λοιπόν, που έχω πάρει ότι το δυσκολεύτηκα λίγο να το βρω για το καλαμάρι. Το είχα κάπου μακριά από τα άλλα ζώα. Όπα, να το εδώ είναι. Α, ωραία, είναι δίπλα από το Getty Crab. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Το οποίο δεν έχει μάτια. Είναι τυφλό εντελώς. Αλλά και από τα Sea Pigs, αυτά τα ηλίθια, τα ζώα, τα αναπτυχιαστικά, τα τρομακτικά, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε τα. Αυτά εδώ, αυτά είναι πολύ περίεργα ζώα. Δεν θέλω να χάνω να τα ξέρω, είναι πολύ άσχημα. Ή αηδία. Αηδία. Απλή αηδία. Αηδιάζω και μόνο που τα βλέπω. Δεν είναι εύκολο σε καλαμάρι είναι αναπτυχιαστικό. Είναι επίθετα, είναι πολύ ήρεμο ζώο. Γενικά αυτά τα ζώα δεν είναι επιθετικά, είναι πολύ μεγάλα για να γίνουν επιθετικά. Γενικά τα επιθετικά ζώα είναι τα μικρά. Όσο πιο μικρά είναι, τώρα θα μου πει ότι το κόμματο που είναι τεράστιο ζώο είναι πολύ επιθετικό. Ναι, σίγουρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι τα ζώα τα μεγάλα δεν γίνονται τόσο επιθετικά. Οπότε έχουμε εδώ πέρα το γιγάντιο καλαμάρι. Οπότε τώρα α βάλουμε τι φωτογραφίε μέσα στο άλμπουμ. Γιατί εδώ πέρα ταιριάζουνε. Τις βάζω τώρα έτσι όπως να είναι, δεν με νοιάζει τις έχω πολύ οργανωμένες. Τις έχω απλά τοποθετημένες καλά. Για να τις έχουμε και οργανωμένες. Γιατί έτσι πρέπει. Εδώ. Μπες μέσα. Αχ, μια εντάξει, ξέρω τι θα κάνω. Θα βάλω όλες τις πραγματικές φωτογραφίες από ένα γιγάνιο καλαμάρι στο φυσικό του περιβάλλον. Και μετά θα βάλουμε τις θέσεις από κάτω.
Τα περισσότερα έχουν βρεθεί πεθαμένα, δυστυχώς. Μην νομίζετε, είναι είδος υπεξαφάνιση. Δεν είναι ήρεμο. Δεν μπορεί να ζει γαλήνια. Την είδος υπεξαφάνιση. Είναι πολύ σπάνιο. Ειδικά στον βαθύ ωκεανό, που είναι εύκολο να φτάσει ο άνθρωπος. Ειδικά με τα μέσα που διαθέτουμε τώρα. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να βρούμε άλλους τρόπους. Επίσης, άλλο ένα λιγάρι γαλαμάρι που είναι και αυτό από τα αγαμένα μου, αλλά δεν είναι αγαμένα μου θαλάσσιο είδος. Μπορώ να το βάλω στην έδωμη θέση ή στην εφάλαινα του Έκτορ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το γαλαμάρι Big Fin. Το οποίο είναι και αυτό σπάνιο, είναι πάνω στα 2000 μέτρα. Μπράβο, θυμάστε τη φωτογραφία. Την είχαμε δείξει πριν από πολύ καιρό. Η μεγαλύτερη ιδέα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου είναι αυτή εδώ. Θα σας δείξω τώρα. Είναι αυτό το ζώο. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ιδέα που υπάρχει στον κόσμο. Συγγνώμη κιόλας, να είμαι και ευγενικός, να μην λέω άσχημες λόγια, αλλά πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό το blowfish. Κατοικεί σε περίπου 9.000 μέτρα, πολύ άγριες θερμοκρασίες, και είναι και αδύνατος άνθρωπος εκεί πέρα. Ζει εντάξει Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Βανουάτου και Ιαπωνίας. Μοιάζει με άνθρωπο, αλλά δεν είναι άνθρωπος, είναι ψάρι. Αλλά πραγματικά είναι η μεγαλύτερη αηδία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά αξίζει να το κάνω μια αναφορά. Κάποια στιγμή στο μέλλον, άσε να έχουμε κάνει και παλιότερα που μιλήσαμε για τα βαθιά ζώα. Έχουμε κάνει δύο βίντεο για τη θαλάσσια ζωή, τη βαθιά. Ένα βλέπαμε για το ντοκιμαντέρ το Blue Planet, μαζί το είδαμε και σχολιάσαμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως εκείνα με τα βαθιά σημεία, τα χάρα από 2000 μέτρα. Πήγαμε σχολιάσει, θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ είσαι. Θα βάλουμε και το κολοσσό καλαμάρι που δεν συμπαθώ. Παιδιά, είμαι λίγο υπερβολικό, αλλά το ξέρω ότι δεν θα θέσετε υπερβολικό, αλλά δεν το συμπαθώ το κολοσσό καλαμάρι καθόλου. Ως καθόλου. Λίγο ως καθόλου. Γι' αυτό είναι στην πέμπτη θέση. Έτοιμο το άλμπουμ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βιντεάκι μας. Λίγο βαριά εισαγωγή και κάποιο αργό κλείσιμο. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον μάθετε κάτι σημαντικό για τα θαλάσσια ζώα. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Γεια σας!